Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον πρόεδρο, τον κύριο Νταλέκο, του Συνεδρίου για την Τιμητική Πρόσκληση και το Προεδρείο του Τραπεζιού. Αντικείμενο της ομιλίας μου, όπως ακούστηκε, είναι η πρωτοπαθής κλητική χολακίδα, η τρέχουσα απόψη για το νόσημα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα χρόνιο νόσημα που αφορά στα χοληφόρα, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Αφορά μια φλεγμονώδη διεργασία, η οποία απασχολεί και τα ένδο και τα έξω υπατικά χοληφόρα, οδηγεί σε ανομοιγενή καταστροφή αυτών και τελικά σε πολυαστική ανάπτυξη στενώσεων και διατάσσεων, με τελικό αποτέλεσμα την κύρωση του ύπατος και ενδεχόμενα και του θάνατο. Επιδημιολογικά είναι άγνωστη η αιτιολογία νόσημα. Έχει σίγουρα γενετική προδιάθεση, όπως έχουν δείξει genome-wide association studies που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι υπάρχουν 16 επίτοποι γονιδιακοί, οι οποίοι σχετίζονται με την πρωτοπαθής κλητική χολακίτιδα. Πολλοί από αυτούς αφορούν το σύστημα μίστων μείζωνος ιστοσυμβατότητας και τα σηματοδοτικά μονοπιάτια CD28 και IL-2. Ένα ακόμα στοιχείο υπέρ της γονιδιακής προδιάθεσης είναι ότι εμφανίζεται με μεγάλη πιθανότητα μεταξύ αδερφών. Βλέπετε 9 έως 40 φορές πάνω από τον γενικό πληθυσμό μεταξύ αδερφών να εμφανιστεί η πρωτοπαθής κλητική χολακίτιδα. Είναι πιο συχνή στους άντρες. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι 40 έτη. Και ανάλογα με την γεωγραφική προέλευση της μελέτης, η επίπτωση ποικίλει, όπως βλέπετε, από 0,1 έως 1,3 μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ασίας και Βόρειας Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών και ο πολλασμός 1,3 έως 8 έως 14 αντίστοιχα. Επιδημιολογικά φαίνεται ότι σε ένα ποσοστό, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο, ένα ποσοστό έως 80% συνυπάρχει με ύφνη. Κάτι το οποίο δεν αναπαράγεται στην Ασία. Φαίνεται ότι ένα 20% περίπου και λιγότερο των Ασιατών, όπως έχει εμφανίσει οι Ιαπωνικές μελέτες, συνυπάρχει με την PSC και ύφνη. Για αντίστροφη συσχέτιση, ένα 2-50% των ασθενών, ανάλογα με τη μελέτη, που έχουν ύφνη, θα εμφανίσουν κάποια στιγμή ή εμφανίζουν πρωτοπαθής κλητική χολακίτιδα. Συνήθως η ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόση του εντέρου εμφανίζεται πριν από τη σκλητική χολακίτιδα, είναι συνήθως ελκώδης κολίτιδα, αφορά συνήθως το δεξιό κόλο, μπορεί να είναι πανκολίτιδα, με μπάκο σιλίτιδα και φυσικά φύτεται του ορθού. Τα τελευταία χρόνια κάνουν στη βιβλιογραφία την εμφάνισή του όλο ένα και πιο συχνά μελέτες, οι οποίες κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερο φαινότυπο της κολίτιδας χρόνιων χολοστατικών νοσημάτων, όπως είναι η πρωτοπαθής κλητική χολακίτιδα και IgG4 σχετιζόμενη χολαγιοπάθεια. Φαίνεται ότι αυτοί οι ασθενείς, η κολίτιδα την οποία εμφανίζουν, είναι δεξιά κολίτιδα, η οποία προσομοιάζει ενδοσκοπικά και ιστολογικά με την ελκώδη κολίτιδα, χωρίς ακριβώς να έχει τη βαρύτητα της ελκώδης κολίτιδας πολλές φορές, ενώ έχει ιδιαίτερα υψηλά νούμερα καλπροτεκτίνης κοπράνων. Ενώ ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό των ασθενών που εμφανίζουν αυτού του είδους την κολίτιδα, το 1 τρίτο περίπου, μπορεί να εμφανίζει βλάβες, αυθώδεις διαβρώσεις και στον τελικό υλό ή γενικότερα στο λεπτό έντερο. Δεν είναι ένα κλασικό αυτό άνοσο νόσημα. Δεν είναι συχνότερο στις γυναίκες. Δεν υπάρχει παθογνωμονικό αντίσωμα. Δεν ανταποκρίνεται, όπως ξέρουμε, στη θεραπεία με κορτικοστεροειδή και ανοσοκατασταλτικά. Φαίνεται ότι προέρχεται από την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων, τους οποίους δεν έχουμε αναγνωρίσει ακόμα και τους οποίους θα μιλήσω αργότερα στην παθογένεση, σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα. Τείνουμε τα τελευταία χρόνια να διαχωρίζουμε την πρωτοπαθής κλητική χολακίδα σε διάφορους υπότυπους, προσπαθώντας να καθορίσουμε έτσι κάποιους φαινοτύπους συγκεκριμένων ασθενών. Η πιο διαδεδομένη ταξινόμηση είναι μεταξύ κλασικής πρωτοπαθούς κλητικής χολακίδας των μικρών χοληφόρων, small duct, και επικάλυψη ένα variant με αυτοάνωση υπατήτιδα. Όπως βλέπετε, η κλασική PSC αφορά κατά βάση ολόκληρο το χοληφόρο δέντρο, σε ένα ποσοστό 1%, σπανιότερα είναι αποκλειστικά ενδοϊπατική. Και φαίνεται από μελέτες πάλι τα τελευταία χρόνια ότι και αυτός ο τύπος της νόσου, ο υπότυπος της νόσου, χωρίζεται σε κάποιους επιμέρους φαινότυπους, οι οποίοι έχουν και πολύ διαφορετική πρόγνωση και ανταπόκριση ενδεχόμενα και στη θεραπεία. Έτσι, τείνουμε να διαχωρίζουμε σε αυτή την κλασική PSC τους ασθενείς που έχουν PSC με ελκώδη κολίτιδα, που έχουν βαριά πρόγνωση, σε αντίθεση με τους ασθενείς που έχουν PSC μακρινόσου του Κρόν, στους οποίους η νόση Κρόν φαίνεται ότι δρά προστατευτικά ως προς την πρόοδο της νόσου, αλλά και στην ανάπτυξη χολαγιοκαρκινώματος που θα δούμε παρακάτω. Και τέλος έχουμε τους ασθενείς με πρωτοπαθής κλητική χολακίτιδα που έχουν θετικά IgG4 αντισώματα, που είναι ασθενείς επίσης με άσχημη πρόγνωση που θα δούμε παρακάτω. Η των μικρών χοληφόρων από πολλούς μελετητές τα τελευταία χρόνια μάλλον θεωρείται ένα πρώιμο στάδιο της large duct PSC των μεγάλων χοληφόρων. Το σύνδρομο επικάλυψης, το variant μάλλον επικάλυψης με αυτοάνωση πατήτητα, φαίνεται ότι εμφανίζεται κατά βάση σε νεαρούς ενήλικες και παιδιά. Η φυσική ιστορία της νόσου αφορά σε μια καταστροφή προοδευτική των χοληφόρων
με προϊούσα χολόσταση και ίνωση, η οποία τελικά οδηγεί, όπως βλέπετε, ένα 50% περίπου των ασθενών σε ένα χρονικό διάστημα 8-15 ετών στο θάνατο ή στη μεταμόσχευση ύπατος. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός αριθμός ασθενών, περίπου 15% στη δεκαετία, θα εμφανίσει χολάκιο καρκίνωμα ή γενικότερα μια κακοήθεια HPV, δηλαδή από το πάγκρεα, στα χοληφόρα, τη χολιδόχο κύστη ή και υπατοκυταρικό καρκίνωμα σε πολύ μικρότερα όμως ποσοστά. Μεγάλη κουβέντα γίνεται τα τελευταία χρόνια για το αν και κατά πόσο είναι αναστρέψιμη αυτή η φυσική πορεία της νόσου και σε ποιο στάδιο αυτής της φυσικής πορείας θα είχαν άραγε αποτέλεσμα ή οποιοσδήποτε θεραπείες. Όπως γίνεται αντιληπτό και από άλλα νοσήματα, το πιθανότερο σενάριο είναι όσο νωρίτερα διαγνωστεί και όσο νωρίτερα μπει οποιαδήποτε θεραπεία, αν και δεν έχουμε πολλά στα χέρια μας που θα δούμε παρακάτω, να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα στην εξέλιξη της φυσικής πορείας αυτής της νόσου. Λίγα περισσότερα στοιχεία για την πίεση των μικρών χοληφών, τη Small Duct PSC, κλινική, βιοχημική, ιστολογική εικόνα πρωτοπαθούς λειτουργικής κολαγκίτας, χωρίς όμως χωραγεωγραφικά ευρήματα. Ουσιαστικά, σε μεγαλύτερο ποσοστό της καταποκριστικότητας σχετίζεται με φλεγμονώδη νοσήματα. Είναι απαραίτητη καλή ποιότητα χωραγεωγραφία, την οποία πολλές φορές δεν μας εξασφαλίζει η μανιτική χωραγεωγραφία και συνήθως καταφεύγουμε για τη διάγνωσή της σε βιοψία ύπατος. Έχει καλύτερη πρόγνωση από την Large Duct PSC. Βλέπετε ότι ένα μικρότερο ποσοστό των ασθενών, ένα 22-23% σε σχέση με το 50% της Large Duct PSC, θα οδηγήσει τελικά σε τελικού σταδίου νόσου και υπατική μεταμόσχευση. Γι' αυτό και η επιβίωση, όπως φαίνεται και από τις καμπύλες Kaplan-Meier, είναι από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζαμε από παλιότερες μελέτες, μεγαλύτερη για την Small Duct από ό,τι για την Large Duct PSC. Και επίσης σε πολύ μικρότερο ποσοστό έως καθόλου συνδυάζεται με εμφάνιση χολάγιου καρκινώματος, επίσης πολύ σημαντικό. Το variant της εμφάνισης της πίεση με αυτοάνωση υπατήτητα, όπως είπαμε, εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά, έφηβους και νεαρούς ενήλικες. Είναι σχετικά σπάνια μορφή της νόσου. Όσον αφορά υπατική βιοχημία και βιοψία ύπατος, η εικόνα είναι μεικτού τύπου, τόσο χολοστατική όσο και υπατητική. Χολαγιογραφία είναι χολαγιογραφία πρωτοπαθούς λειτουργικής χολαγκίδας, εμφανίζονται αυτοαντισώματα. Ανεπαρκής η βραχίδια ανταπόκριση σε κορτικοστεροειδή, αλλά καλύτερη πρόγνωση και καλύτερη επιβίωση σε σχέση με την κλασική πορτοπαθής κλειδική χολαγκίτιδα. Με βάση αυτά τα δεδομένα και όπως σας ανέφερα και πιο πριν, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναζήτησης φαινοτύπων της νόσου, πορτοπαθής κλειδική χολαγκίτιδα μόνη της, σε συνδυασμό με ελκώδη κολίτιδα, με νόσο του Crohn, με IgG4 αντισώματα, έτσι ώστε να καθοριστούν προγνωστικοί παράγοντες προόδου της πίεση προς νόσο υπατική τελικού σταδίου, αλλά και χολαγιοκαρκίνωμα, έτσι ώστε να καθοριστεί πότε και ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν από έναρξη θεραπείας και ποια θεραπεία θα πρέπει να είναι αυτή. Ουσιαστικά γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για εξατομίκευση της αγωγής ανάλογα με το φαινότυπο της νόσου, όπως αυτός εμφανίζεται σε κάθε ασθενή. Η σημαντικότερη ίσως μελέτη προς αυτήν την κατεύθυνση είναι αυτή που εμφανίστηκε πρόσφατα στην βιβλιογραφία από το International PSC Study Group, στο οποίο συμμετέχει και ο κ. Νταλέκος, ο πρόεδρος του συνεδρίου, με πολύ σημαντικό αριθμό ασθενών, αναδρομική μελέτη, αλλά για πολύ μεγάλη διάρκεια, χρονική διάρκεια, 30 έτη, βλέπετε 37 κέντρα, την οποία έχουν εξαχθεί κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Φαίνεται ότι η πρόγνωση του variant της πρωτοβαθούς λειτουργικής κολαγκίτιδας με την αυτοάνωση υπατήτιδα είναι περίπου ίδια στατιστικά με την κλασική πίεση όσον αφορά στην πρόοδο της υπατικής νόσου. Κάτι το οποίο δεν αναπαράγεται στην ανάπτυξη χολάγιου καρκινώματος, η HPV κακοήθειας γενικότερα. Φαίνεται ότι το variant αυτό έχει καλύτερη προγνωστική πρόγνωση από ότι η κλασική πίεση. Κάτι αντίστοιχο συζητήθηκε και για την διαφορά, για το φύλο και για την ηλικία στην οποία εμφανίζεται η πίεση. Βλέπετε ότι περισσότερο η ηλικία διάγνωσης και λιγότερο το RM φύλο είναι αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για πρόοδο της νόσου και ανάγκη για υπατική μεταμόσχευση στους ασθενείς με πρωτοπαθής κλειδική χολαγκίτιδα. Ενώ στην εμφάνιση κακοήθειας των χοληφόρων, τόσο η ηλικία διάγνωσης όσο και το RM φύλο αποτελούν αρνητικούς προγνωστικούς παράγοντες σε στατιστικά σημαντικά επίπεδα. Η συνύπαρξη ελκώδης κολίτιδας ή indeterminate colitis έχουν σαφώς αρνητική επίδραση στην υπατική λειτουργία με επίθεση της πρόοδου της νόσου και οδηγούν τον άρρωστο ουσιαστικά σε end stage υπατική νόσου. Σε αντίθεση με την προστατευτική, όπως φαίνεται, στατιστικά σημαντικό βαθμό επίδραση της νόσου του Crohn.
Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να ισχύει και για την ανάπτυξη του κολαγικού καρκινώματος. Οι ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν ταυτόχρονα λυκόδη κολίτιδα ή αντιευκρίνηστη κολίτιδα έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν κολαγικό καρκίνωμα σε σχέση με τους ασθενείς που δεν έχουν ύφνε ή έχουν νόσο του Κρόν. Ερωτήματα τα οποία εμέσως προκύπτουν από αυτά τα οποία μας έχει προσφέρει μέχρι στιγμής αυτή η μελέτη και τα οποία ελπίζουμε να απαντηθούν στο μέλλον, γιατί πρόκειται για μια ongoing μελέτη, είναι ουσιαστικά πότε και πώς συχνά πρέπει να γίνεται κάποια προληπτική εξέταση για να εντοπιστούν αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να προχωρήσουν σε υπατική νόσο του τελικού σταδίου σε χολάγιο καρκίνωμα. Πώς συχνά πρέπει να κάνουμε MRCP. Πώς συχνά πρέπει να κολονοσκοπούμε τους ασθενείς αυτούς. Γιατί φαίνεται ότι αναπτύσσουν και σε μεγαλύτερο βαθμό νεοπλάσματα από το καρκίνο του παχαίου εντέρου. Και τελικά ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν από τη θεραπεία. Ποιοι είναι οι φαινότυποι εκείνων των ασθενών οι οποίοι χρειάζονται θεραπεία και τι είδους θεραπεία. Όσον αφορά την ιδιοπαθογένεια, πολλά έχουν υποθεί τα τελευταία χρόνια, πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί. Δεν είναι απαραίτητο ότι τελικά μία θεραπεία τα καλύπτει όλα. Ενδεχόμενα, όπως σας αναλύσω, κάποιες από αυτές τις ιδιοπαθογενωτικές θεωρίες να καλύπτουν διαφορετικούς τύπους ασθενών μέσα στο ίδιο νόσημα, μέσα στην σκλητική χολαγική κοίτιδα. Μια πολύ συνηθισμένη, μια πολύ ευρείας διάδοσης ιδιοπαθογενωτική θεωρία είναι αυτή του leaky gut hypothesis. Ουσιαστικά, αυξημένη διαπερατότητα του εντερικού βληνογόνου λόγω φλεγμονής από φλεγμονώδες νόσημα οδηγεί μικροβιακά αντιγόνα ή pathogen associated molecular patterns, μοριακά μοτίβα, στην πηλαία κυκλοφορία και μέσω αυτής σε δευτεροταγή όργανα λυμφικά όπως είναι οι λεφαδένες, στα οποία ενεργοποιείται η φυσική ανοσία αλλά και η επίκτητη και με διαδικασίες cross-reactivity επηρεάζεται και το επιθήλιο των χοληφόρων με αποτέλεσμα να έχουμε πρωτοπαθή σκλητική χολαγκίτιδα. Το gut lymphocyte homing hypothesis, το οποίο έχουμε παθολογική έκφραση μορίων MATCAM 1 και CCL25 πάνω στα χολαγκιοκύτταρα, αυτά εκφράζονται συνήθως σε εντερικό επιθήλιο, με αποτέλεσμα να προσελκύουν ανοσοενεργά τα φλεμφοκύτταρα, τα οποία καταστρέφουν το επιθήλιο των χοληφόρων. Η υπόθεση PAMP-PRR, στην οποία έχουμε κατάρρευση ουσιαστικά της ανοσιακής ανοχής με αποτέλεσμα cross-reactivity εναντίον των χοληφόρων. Και η toxic bile hypothesis, στην οποία η υπόθεση φαίνεται ότι κάποιες μεταλλάξεις γονιδίων έχουν σαν αποτέλεσμα την έκρηση κάποιων στοιχείων στην χολή που την καταστούν ιδιαίτερα τοξική, ιδιαίτερα βλαπτική για το επιθήλιο των χοληφόρων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετά σημαντικές δημοσιεύσεις για την μικροβιακή δυσβίωση ως αιτιοπαθογενετική συσχέτιση της πρωτοπαθούς σκλητικής χολαγκιοκύτταρας. Φαίνεται δηλαδή ότι οι ασθενείς με τους πιο βαρύς φαινοτύπους, όπως είναι αυτοί που συνυπάρχουν με την ελκώδη κολίτιδα, έχουν και μια ιδιαίτερη εντερική χλωρίδα. Αυτή η χλωρίδα του εντέρου αφορά κυρίως εντερόκοκους, λακτοβάκυλους και φυσοβακτήρια, τα οποία φαίνεται πως έχουν ιδιαίτερη επίδραση στη χολόσταση. Έχουν σχεδόν γραμμική συσχέτιση με τα επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης. Δεν έχουν συσχετιστεί ακόμα κλινικά αποτελέσματα ή επιβίωση στους ασθενείς αυτούς, αλλά φαίνεται ότι η μικροβιακή δυσβίωση έχει το ρόλο της σε κάποιους συγκεκριμένους φαινοτύπους της νόσου και ιδιαίτερα σε αυτούς που η πρωτοπαθή σκλητική χολαγκίτιδα συνδυάζεται με ελκώδη κολίτιδα ή με indeterminate colitis. Έτσι, επιγραμματικά, σαν αλγόριθμο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσιαστικά σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα, μια αλλαγή του μικροβιώματος λόγω εξωγενών παραγόντων οδηγεί σε κατάρρευση της ανοσιακής ανοχής, ιστική βλάβη, φλεγμονία, αγκιακό τραύμα, ισχυμία, κυταρική απόπτωση και τελικά χολική στάση και αλλαγή μικροβιώματος, ουσιαστικά ανάπτυξη παχοδογόνων μικροβίων λόγω στάσης εντός των χολιβόρων, τα οποία κινητοποιούν επίκτητη και φυσική ανοσία και βλάπτουν έτσι περαιτέρω το επιθήλιο των χολιφόρων. Διαγνωστικά, τα τελευταία χρόνια η μαγνητική χολαγιογραφία έχει επικρατήσει της ενδοσκοπικής χολαγιογραφίας. Η ευαισθησία και η ειδικότητά της έχουν φτάσει αυτές τις αντίστοιχες της ενδοσκοπικής χολαγιογραφίας. Ίσως να χάνει την ήπια πίεση στην οποία δεν έχουμε διάταση των χολιφόρων, πράγμα στο οποίο μπορεί να πλεονεκτεί σε μικρό βαθμό η ενδοσκοπική χολαγιογραφία. Συγκριτικά πλεονεκτήματά της είναι ότι απεικονίζει τα χοληφόρα εγκύτερα των στενώσεων, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να κάνουμε κάνοντας ERCP. Είναι μια μη επεμβατική μέθοδος χωρίς επιλογές, οποίες όπως θα δούμε αργότερα έχει η ERCP. Και επίσης μπορεί να μας μιλήσει για αλλαγές ή παθολογία στο τείχομα των χοληφόρων, στο παντικό παρέχημα, σε άλλα όργανα της κοιλιάς, να εντοπίσει, να ανακαλύψει χολάγιο καρκίνωμα ή άλλη παθολογία όπως είναι αυτόνας παγκρατίδα, η οποία σχετίζεται με την IgG4 σχετιζόμενη χολαγιοπάθεια.
Η ERC, η ενδοσκοπική χολαγιογραφία, βλέπετε πως τα ευαισθησία και οι ειδικότητες παρόμοιοι με αυτά της μαγνητικής, τα πλεονεκτήματά της ουσιαστικά εντοπίζονται στην δυνατότητα λήψης κυταρολογικού υλικού καρδιά και της ERCP, που με ανοσοφθορισμό τύπου φύση μπορεί να μας δώσει κάποια περαιτέρω στοιχεία για το αν έχει αναπτυχθεί χολαγιοκαρκίνωμα σε μια μείζωνα στένωση. Και φυσικά στη θεραπευτική της παρέμβαση, διαστολή ή τοποθέτηση στένδων που θα δούμε παρακάτω. Βασικό της μειονέκτημα είναι η ανάπτυξη, οι επιπλοκές, οι μικροβιακές επιπλοκές, οι συπτικές επιπλοκές από μικρόβια τα οποία μπαίνουν με τον καθετήρα, με τα σκιαγραφικά τα οποία χρησιμοποιούμε μέσα στα χολιφόρα και το χολιφόρο δέντρο δεν αποεπικίζεται ουσιαστικά ποτέ. Η βιοψία ύπατος ουσιαστικά έχει θέσει τα τελευταία χρόνια, το ξέρουμε και με βάση και τα EASL Practice Guidelines, μόνο στη Small Duct PSC και στο variant με το overlap με την αυτοάνωση υπατήτητα. Από τις επιλογές της κλειδικής χολαγγίτιδας θα αναφερθώ μόνο στις συμπτικές επιλογές και ιδιαίτερα σε αυτές οι οποίες εμφανίζονται μετά από ενδοσκοπικές παρεμβάσεις και χειρουργικές παρεμβάσεις. Μια απλή λαπαροσκοπική χειρουργοεξεκτομή σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί να αποβεί μοιραία. Στο κολάγιο καρκίνωμα, το οποίο εμφανίζεται, όπως αναφέρθηκα και νωρίτερα, σε ένα 13-15% των ασθενών αυτών, με το 40% των κολαγιοκαρκινωμάτων να διαγνώσκονται ουσιαστικά τον πρώτο χρόνο της διάγνωσης της κλειδικής κολαγγίτιδας και τον καρκίνο του πεπτικού, του παχαίου εντέρου, ο οποίος είναι 4 φορές αυξημένο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό σε σχέση με τους ασθενείς που έχουν μόνο IBD, σε ασθενείς στους οποίους υπάρχει η πρωτοπαθής κλειδική χολαγγίτιδα. 14% των ασθενών θα εμφανίζουν στα 5 χρόνια καρκίνο στο παχαίο του έντερου, 17% στη δεκαετία. Όσον αφορά τώρα την πρόληψη της νόσου. Εδώ τα guidelines είναι λίγο ασαφή, λίγο θολά. Όπως βλέπετε και εσείς, το evidence level είναι πολύ χαμηλό από τα clinical practice guidelines του EASL για αιτήσια ολική κορονοσκόπηση και βιοψία σε ασθενείς με κολίτιδα, πράγμα το οποίο εφαρμόζουν πάνω κάτω οι περισσότεροι από εμάς. Η ERCP και μπράσινγκ επί κλινικής έδειξης, ουσιαστικά επί εμφανίσεως μείζωνος στένωσης και αιτήσιο υπερογράφημα για παρακολούθηση πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου στην χολιδόχο κίστη που εμφανίζεται κατά υπεροχή σε ασθενείς με πρωτοπαθής κλινική χολαγγίτιδα. Περίπου ένα 40% των ασθενών που έχουν κλινική χολαγγίτιδα κάποια στιγμή μπορεί να εμφανίσουν στα πλαίσια κακοήθεια στην χολιδόχο κίστη. Λιγότερο σαφή και λιγότερο καταληκτικά είναι και τα guidelines στα αντίστοιχα τα αμερικάνικα. Όπως βλέπετε, conditional recommendation, very low quality of evidence για κολονοσκόπηση, χρώμοενδοσκόπηση, ετήσια σε ασθενείς με κολίτιδα και μαγνητική χολαγιογραφία μαζί με καρκινικούς δείκτες ανά 6 έως 12 μήνες. Διαφοροδιαγνωστικά πρέπει να αποκλειστεί η δευτεροπαθής κλινική χολαγγίτιδα, πρέπει να αποκλειστεί η IgG4 σχετιζόμενη χολαγγίτιδα, η οποία είναι μια νόση η οποία γνωρίζεται ορεινά και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Βιοχημικά και χολαγιογραφικά είναι ταυτόσιμη με την πρωτοπαθής κλινική χολαγγίτιδα. Ίσως οι στενώσεις είναι λίγο μακρύτερες, ίσως είναι μεγαλύτερη προστατευτική διάταση, αλλά είναι μια νόση που σχετίζεται με αυτοάνωση παγκρατίδας, κλινική σιλαδίνητα, οπισθοπεριτονιακή ίνωση και αυτά είναι από την διάφορα διαγνώση σε σχέση με την PSC. Ανταποκρίνεται εντυπωσιακά στα κορτικοστεροειδή και αυτό έχει πολύ καλύτερη πρόγνωση από την πρωτοπαθής κλινική χολαγγίτιδα. Διαγνώσκεται από τα αυξημένα ποσοστά επίπεδα IgG4 στον ορό ή και στο βιοπτικό υλικό, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών με πρωτοπαθής κλινική χολαγγίτιδα, περίπου 10%, άλλες μελέτες το ανεβάζουν ακόμα ψηλότερα, έχουν IgG4 αντισώματα στον ορό τους ή στο βιοπτικό υλικό. Αυτή είναι η ασθενή με την πίεση που έχουν και τη χειρότερη πρόγνωση. Και εδώ υπάρχει, σημίζουν, διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Θεραπευτικά δεν έχουν πολλά πράγματα στα χέρια μας. Ουσιαστικά το ούσο δεσόξυχολικό οξύ, το UDCA, με τις γνωστές του δράσεις. Οι αρχικές μελέτες ήταν αρκετά ενθουσιώδεις, μιλούσαν για βελτίωση, ιστολογική, απεικονιστική, βιοχημική. Βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ήταν μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών, όπως όλες οι μελέτες στην πρωτοπαθής κλινική χολαγγίτιδα, για μικρά χρονικά διαστήματα. Όπως και ακόμα και οι σκανδιναβικές μελέτες που φημίζονται για τον αριθμό των ασθενών και τη μακροχρόνια παρακολούθηση ήταν underpowered, ουσιαστικά μικρός αριθμός ασθενών για να καθοριστεί στατιστική σημαντικότητα. Και αυτές οι μελέτες έδειχναν ένα trend αρχικό υπεροχής των ασθενών που λάβαναν ούσο δεσόξυχολικό σχέση με το πλασέμπο όσον αφορά την επιβίωση, αλλά το follow-up 15 ετίας στην ίδια κοόρτη ασθενών δεν επιβεβαίωσε την παρατήρηση. Αντίθετα, φάνηκε ότι υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ ασθενών που παρουσίαζαν μια ευνοϊκή πρόοδο στην αλκαλική τους φωσφατάση, αυτοί δηλαδή που δεν είχαν υψηλά επίπεδα αλκαλικής φωσφατάσης, επιβίωναν περισσότερο, είτε έπαιρναν θεραπεία, είτε ήταν χωρίς θεραπεία. Και αυτό φαίνεται ότι είναι σημαντικότερο από τη θεραπεία με το ούρσο δεσόξυχολικό οξύ. Ενώ σε άλλες μελέτες, υψηλά επίπεδα που χρησιμοποίησαν υψηλές δόσεις ούρσο δεσόξυχολικού, παρουσίασαν αντιθέτως επιδείνωση της νόσου,
με κυσούς οι οποίοι αιμορράγησαν και ασθενείς οι οποίοι προχώρησαν στην υπατική του νόσο και οδηγήθηκαν σε μεταμόσχευση. Οι ασθενείς αυτοί φαίνεται ότι λόγω των υψηλών δόσεων του ούσου δεσοξυκολικού που έπαιρναν, παρουσίαζαν στο έντερό τους αυξημένα επίπεδα λιθοχολικού, τοξικού λιθοχολικού οξέως, το οποίο είναι παράγωγο του ούσου δεσοξυκολικού, όπως έδειξε και ο Μανώλης Συνάκος με την ομάδα της Μέγιο Κλίνικης σχετικά πρόσφατα, και γι' αυτό το λόγο εμφάνιζαν αυτές τις επιπλοκές. Με τα αναλύσεις που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια, δεν δίνουν κάποιο πλεονέκτημα στη θεραπεία με ούστο δεσόξυκολικό οξύ όσον αφορά την πρόοδο της υπατικής νόσου και την ανάγκη για μεταμόσχευση ύπατος, όπως αυτή που βλέπετε από τον Χρήστο Τριάντο. Αντίθετα, φαίνεται ότι χαμηλές δόσεις ούστου δεσόξυκολικού οξέως ασκούν μια προστατευτική δράση στην ανάπτυξη δυσπλασίας και καρκίνου του παχαίου εντέρου. Όσο μικρότερες είναι οι δόσεις, τόσο καλύτερη είναι η ανταπόκριση. Δόσεις λίγο ψηλότερες από αυτές, 17 έως 23 μιλιγκράμμ, δεν είχαν κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά. Με βάση αυτά, καθορίστηκαν και τα guidelines του EASL και του American College of Gastroenterology. Όσον αφορά τα guidelines του EASL, συνιστούν με σχετικά υψηλό level of evidence, 1 και 2, την χρησιμοποίηση χαμηλών σχετικά δόσεων ούστο δεσόξυκολικού, αποσκοπώντας σε βιοχημική βελτίωση και βελτίωση προγνωστικών δεικτών, χωρίς όμως ωστόσο αποδεδειγμένη βελτίωση στην επιβίωση των ασθενών. Και σίγουρα σαν χημειοπροφύλαξη για καρκίνο του παχαίου εντέρου σε ασθενείς με συνυπάρχουσα ύφνη. Πολύ πιο φιδωλή στις κατευθύνσεις οδηγίες είναι οι Αμερικανοί, όπως βλέπετε, απλώς συνιστούν να μην δίνεται το φάρμακο σε υψηλές δόσεις. Δεν λέει σε ποιες δόσεις πρέπει να χρησιμοποιείται. Οι Αμερικανοί γενικά δεν το αναγνωρίζουν σαν θεραπεία της πρωτοβαθούς λιδικής κολαγκίτιδας. Τα τελευταία χρόνια, στην θεραπευτική προσέγγιση της πρωτοβαθούς λιδικής κολαγκίδας έχουν αρχίσει να επανακάμπτουν μετά από την αιτιοπαθηγεννητική θεωρία της μικροβιακής δυσβίωσης και τα αντιβιωτικά, τα ξεχασμένα από τα παλιά αντιβιωτικά, και ειδικά η βανκομικίνη και η μετρονιδαζόλη. Τυχιοποιημένες μελέτες κάνουν την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια, ακόμα βέβαια με μικρό αριθμό ασθενών, στις οποίες χρησιμοποιείται βανκομικίνη από το στόμα τους και μετρονιδαζόλη, με κάποια αποτελέσματα στη μείωση της αλκαλικής φωσφατάσης σε πρώτη φάση. Αναμένουμε να δούμε πιο σημαντικά κλινικά αποτελέσματα από αυτές τις μελέτες. Άλλες θεραπείες, οι οποίες είναι σε φάση κλινικής μελέτης, το Betacholic acid, ένα ημισυνθετικό ανάλογο του χήνο δεσοξυκολικού οξέως, που είναι διεγέρτης του FXR με αντιεινωτική δράση. Το Simtuzumab, ένα μονοκλονικό αντίσημα εναντί μιας πρωινωτικής πρωτεΐνης της LOXL2. Το 24-NO-UDCA, ένα συνθετικό χολερικό οξύ με μικρότερα ποσοστά παραγωγής τοξικού λιθοχολικού οξέως στον πεπτικό σωλήνα. Το LUM-001, ένας αναστολέας των εξαρτώμενων από νάτριο μεταφορέων χολικών οξέων στον ηλαιό, που ελαττώνει ουσιαστικά την τοξικότητα της χολής. Μονοκλονικό αντίσωμα εναντί του βάσκελα του VAP1, που αναστέλει την προσέλκυση στο έντερο, από το έντερο λοιπόν, στα χολιφόρα των ΤΑΦ, των κυταροτοξικών ΤΑΦ λεφοκυτάρων. Και τέλος, στα τελευταία χρόνια, με βάση πάλι τη θεωρία της μικροβιακής δυσβίωσης, μεταμόσχευση μικροβιώματος. Μεγάλη συζήτηση, περιμένουμε πολλά πράγματα να δούμε από εδώ και πέρα, γιατί δεν έχουμε και πολλές θεραπευτικές επιλογές στα χέρια μας. Μην ξεχνάμε την παραδοσιακή ενδοσκόπηση, κυρίως διαστολή με μπαλόν, λιγότερο στέντ. Τα στέντ κρατάνε μικρόβια, κάνουν επιλογές. Όταν η στένωση, κυρίως στα εξωτερικά χολιφόρα, αφορά στο χολιδόχο πόρο και είναι μικρότερη του 1,5 χιλιοστού, χρειάζεται διαστολή με μπαλόν, χρειάζεται ένα βραχύβιο στέντ. Και τελικά μεταμόσχευση, στην οποία γιατί οι ασθενείς εντυπωσιακά επιβιώνουν, όπως βλέπετε, αλλά επίσης εντυπωσιακά υποτροπιάζει η νόσος σε ένα περίπου 40% στο μόσχευμα. Και η υποτροπή στο μόσχευμα έχει να κάνει με το πόσο ενεργός ήταν η νόσος πριν τη μεταμόσχευση. Ενεργός κολίτιδα, δυσπλασία ή εμφάνιση της ελκώδης κολίτιδας, της νόσου, λέγοντας εννοώ την ύφνε, της ελκώδης κολίτιδας μετά τη μεταμόσχευση. Συμπερασματικά λοιπόν, οι τρέχουσες απόψεις είναι ότι πρόκειται για χωροστατικό νόσημα, ότι η μαγνητική χολαγιογραφία έχει υπερτερήσει τη CRC όσον αφορά τη διάγνωση, ότι υπάρχει σαφές διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα και πρέπει να λύνεται πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε για πρωτοπαθής κλινική χολαγκίτα μεταξύ δευτεροπαθούς, μεταξύ χολάγιου καρκινώματος, που εμφανίζεται πολύ συχνά, ειδικά τον πρώτο χρόνο της διάγνωσης της νόσου, και μεταξύ της IgG4 χολαγκίτας, που τελικά δεν έχω καταλάβει αν πρόκειται για κάτι διαφορετικό ή αν είναι ένας φαινότυπος τελικά της ίδιας νόσου. Είναι νόσημα που οδηγεί σε κύρωση, σε τελικού σταδίου υπατική νόσο, μέσα σε σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα, 8 με 15 χρόνια, και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του σχετίζεται με χουλάγιο καρκίνωμα. Θεραπευτικά στα χέρια μας έχουμε ουσιαστικά μόνο το ουσόστο δεσόξυκολικό οξύ και την ενδοσκόπηση και φυσικά τη μεταμόσχευση. Τι περιμένουμε από τις μελέτες μέλλοντος? Επί του παρόντος, η κατηγοριοποίηση των ασθενών με βάση προγνωστικούς παράγοντες δεν είναι δυνατή. Μεγάλο μεγέθος φαινοτυπικές μελέτες, όπως αυτή που συζητήσαμε από το International PSC Study Group, αναμένονται στο εγγύς μέλλον. Ανάπτυξη θεραπευτικών παρεμβάσεων με βάση την καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας για να γίνει customization της θεραπείας επάνω στον ασθενή με βάση τα καινούργια φάρμακα είναι κάτι που αναμένουμε εναγωνίως. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.